Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας ή καλό βράδυ να έχετε, δεν ξέρω τι ώρα με βλέπετε. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι αρκετά καλά, αλλά είμαι και πάρα πολύ κουρασμένη όπως φαίνεται άλλωστε από το πρόσωπό μου, δεν πειράζει, δεν έχω μακιγιαριστεί για να κρύψω την κούραση, δεν ήθελα να μακιγιαριστώ. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά όπως είπα. Το δωράκι που κέρδισε η κοπέλα είναι ήδη στο δρόμο, ταξιδεύει να πάει να τη βρει. Ήθελα να κάνω σήμερα ένα βιντεάκι που είναι για όλες και για όλους, γιατί μου το ζητήσατε και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όσους με βλέπουν. Δεν έχει να κάνει με καθαριότητα, δεν έχει να κάνει με μακιγιάζ, έχει να κάνει καθαρά με τη Γερμανία. Ποιο είναι το θέμα του βίντεο? Αν δυσκολεύτηκα και πόσο στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας εδώ. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Εγώ, όπως σας έχω πει και από προηγούμενο βίντεο, ξεκίνησα να σπουδάζω παιδαγωγός στο ΙΕΚΣΙΝΗ από τον Οκτώβριο του 2012. Και επειδή γενικότερα σκεφτόμουν από τότε να φύγω από την Ελλάδα, αν και έφυγα το 2015, είχα σκεφτεί ότι κατά κύριο λόγο πρέπει να ντρυφήσω στη γερμανική γλώσσα, γιατί εφόσον έρχομαι στη Γερμανία, γερμανικά θα πρέπει να μιλήσω και όχι τα αγγλικά. Εντάξει, ήξερα και τα αγγλικά, αλλά γερμανικά, στη Γερμανία βρίσκομαι. Λοιπόν, στο ΙΕΚ που πήγα υπήρχε ένα τμήμα για τα τουριστικά, αν θυμάμαι καλά, που προσέφερε δωρεάν γερμανικά και ισπανικά. Και πρέπει και ιταλικά, αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Στα τουριστικά όμως επαγγέλματα, έτσι, στην τουριστική σχολή. Εγώ ήμουν στο παιδαγωγικό. Όταν άκουσα την αίτηση ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, χώθηκα. Λέω, πάμε, λέω, να μάθουμε. Εφόσον θες να φύγεις, λέω, πάμε, λέω, μπορεί να κερδίσεις κάτι από αυτό, ποιος ξέρει, να γνωρίσεις καθηγήτρια καλή κτλ. Πήγα λοιπόν, ήμουν η μόνη του παιδαγωγικού και το θυμάμαι γιατί όταν με ρώτησε η καθηγήτρια, σε ποιο τμήμα είσαι, μου λέει, εγώ και δεν σε ξέρω. Τη λέω, είμαι στο παιδαγωγικό. Μου λέει, τι? Λέω, ναι, μου λέει, δικαιούσε να το κάνει αυτό. Λέω, ναι, βέβαια, εννοείται. Έχω ρωτήσει τη γραμματεία και αν δεν δικαιούμουν, δεν θα ήμουν εδώ πέρα τώρα. Τέλο πάντων, μετά από λίγο, μέσα από τη σχολή, έκανα 2-3 μήνες μάθημα και πήρα το Α2. Το Α2, παιδιά, δεν μιλάω για κάτι, για το proficiency, να πείτε ότι 2-3 μήνες αυτή. Για Α2. Βιχάιστου, Βιαμπιστού και τέτοια. Δηλαδή πολύ απλά πράγματα. Βιχάιστου είναι πώς σε λένε και Βιαμπιστού είναι ποιος είσαι. Πήγα λοιπόν, έκανα 2 μήνες, 3 με την κοπέλα αυτή μάθημα στη σχολή. Έδωσα στον Κίτε στην Αθήνα, το πέρασα κατευθείαν, πολύ εύκολο. Και στη συνέχεια, όταν ξεκίνησα πάλι να κάνω τα γερμανικά για το Β2 πια, της πρότεινα της κοπέλας αυτής, μια γλυκύτατη καθηγήτρια, όταν λέμε γλυκύτατη, γλυκύτατος άνθρωπος, της πρότεινα να έρχεται στο σπίτι μου για να κάνουμε ιδιαίτερα. Μου είχε πει ότι αυτό απαγορεύεται, ξέρω εγώ, γιατί είσαι φοιτήτρια της σχολής, αλλά εγώ για καλή μου τύχη, μετά, όπως σας έχω πει, έκανα τον ένα χρόνο στο ΙΕΚ, μετά πήγα στο κολέγιο, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον δεν ήμουν πια φοιτήτρια του ΙΕΚ, είχα το δικαίωμα να το κάνω. Αλλά μεταξύ μας τώρα, και να μην το είχα το δικαίωμα να το κάνω, εγώ θα το έκανα. Από τη στιγμή που εγώ θέλω να μάθω τη γλώσσα, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να μάθω τη γλώσσα, έχω πάρα πολύ καλή χημεία με τη συγκεκριμένη καθηγήτρια και νιώθω ότι με μαθαίνει, νιώθω ότι με βοηθάει. Μην τα πω λίγο, γιατί δεν θέλω να πάει το βίντεο πάρα πολύ. Ήρθε η κοπέλα στο σπίτι μου. Κάναμε ιδιαίτερα για το Β2, έτσι, για το Β2. Από τον Ιούλιο του 14 ήταν ή Σεπτέμβριο του 14, δεν θυμάμαι ακριβώς, μην σας πω και ψέματα. Μέχρι το Γενάρη όμως του 14. Αυτό το θυμάμαι γιατί Γενάρης, Γενάρη λέω, όπα ψέματα, μέχρι το Δεκέμβρη του 14 ή Γενάρη του 15. Γιατί Γενάρη του 15 θυμάμαι, 20, κάπου εκεί, είχα δώσει εξετάσεις πάλι στο Β2 στον Κέτε. Εγώ διάβαζα πάρα πολύ, ξέρω εγώ, για τη συγκεκριμένη γλώσσα για να την πάρω. Το Β2 που είναι και η επάρκεια ουσιαστικά της γλώσσας.
Κοπικά εννοείται. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, όπως είναι εδώ πέρα που ήρθε και λύθηκε η γλώσσα μου κατευθείαν, εντάξει, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να. Πώς το λένε, να τα καταφέρεις. Σπούδαζα κιόλας παράλληλα στο κολέγιο. Δύσκολο το κολέγιο. Για μένα που ήθελα πραγματικά να το κάνω, γιατί για άλλους ήταν εντάξει, πάμε να δούμε την εργασία και να τελειώνουμε. Εγώ επειδή είμαι και φουτουκλάκι, ως γνωστό όσοι με ξέρουν, και έχω κακώς το έχω αυτό, έχω μια τελειομανία σχετικά με τις σπουδές, θέλω να είμαι πάντα άριστη. Είχα δώσει πόνο και διάβαζα και διάβαζα. Κόπηκα όπως σας είπα, εννοείται, αλλά δεν με πτώησε, γιατί όπως μου είχε πει και ένας πολύ καλός ψυχολόγος που μιλούσαμε εκείνο το διάστημα, μου είχε πει ότι Αλεξάνδρα, επικεντρώσου το πτυχίο του κολεγίου να το πάρεις, πρόσεξε, να το πάρεις και με καλή βαθμολογία, να έχεις ένα καλό βιογραφικό έξω στη Γερμανία όταν θα πας να δουλέψεις στους παιδικούς σταθμούς, διότι όταν θα πας εκεί σίγουρα θα αρχίσεις να μιλάς γερμανικά, σίγουρα θα μπορέσεις να ξαναδώσεις το β2 σε περίπτωση που κοπείς εδώ, οπότε σίγουρα θα το πάρεις. Και ο άνθρωπος είχε απόλυτο δίκιο, έτσι. Και γενικότερα είχε σε πολλά πράγματα δίκιο όπως θα μου έλεγε. Με το συγκεκριμένο άνθρωπο, όπως σας είχα πει, είχα μιλήσει για τις κρίσεις πανικού. Με βοήθησε με μία του πρόταση μόνο. Δεν χρειάστηκε να κάνω συνεδρίες. Με μία του πρόταση, να τον έχει καλό ο Θεός. Το ξεπέρασα. Και κάθε φορά που με πιάνει αυτό το ταράκουλο τύπου, μπαίνω στο μετρό και νιώθω ότι θα πεθάνω από θέμα δύσπνοιας και στομάχι, εμετό, υδρότητα κτλ. Θυμάμαι τις κουβέντες του και λέω: Αλεξάνδρα, είναι όλα καλά. Don't worry, be happy. Όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, πάω που λέτε στη Γερμανία. Κόβομαι, τελειώνω τη σχολή. Παραδίδω πτυχιακή. Έρχομαι στη Γερμανία 27 Μαΐου του 2015. Και κατευθείαν θυμάμαι ότι πήγα στο Volkshochschule. Volkshochschule. Ποτέ δεν μπορούσα να την πω κανονικά αυτή τη λέξη. Είναι ένα σχολείο που πάει ο λαός, έτσι λέγεται. Φθηνό σχολείο, λαϊκό σχολείο, που πάζει επειδή μου με πολύ λίγα ευρώ την ώρα και μαθαίνει τη γλώσσα. Εμένα πριν με πάρουν εκεί, έπρεπε να δώσω κάποιες εξετάσεις για να δουν σε τι στούφα είμαι, σε τι επίπεδο είμαι. Ήμουνα στο Β1 Plus, δηλαδή ότι ήμουνα έτοιμη για το Β2. Πήγα, έκανα εκεί πέρα κάνα μήνα, δύο. Μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι κιόλας να σας πω την αλήθεια. Αλλά εμένα τι με εμπόδισε σε όλο αυτό, παιδιά. Επειδή εμένα η πρώτη μου δουλειά σε παιδικό σταθμό εδώ πέρα ήταν αγγλόφωνο και γερμανικά, αλλά εγώ ήμουν η αγγλικού μέσα στην τάξη. Έπρεπε να μιλάω αγγλικά, το οποίο σημαίνει ότι γερμανικά με πήγε πίσω αυτό. Δυσκολευόμουν να μιλήσω. Το λέω για την κοπέλα που με ρώτησε. Δυσκολευόμουν να μιλήσω και πραγματικά ένιωθα και άσχημα, γιατί λέω τώρα λέω τι θα κάνω. Είχα και 2 χρόνια συμβόλαιο τότε. Δεν ήμουν μόνιμη, άσχετα που εγώ παραιτήθηκα στον 1 χρόνο για άλλους λόγους τους οποίους μπορώ να κάνω ξεχωριστό βίντεο άμα θέλετε γι' αυτό. Ναι, ήταν λίγο δύσκολα. Όσο ήμουν εγώ σε αυτή τη δουλειά με το αγγλικό, πήρα απόφαση να πληρώσω, να τα σκάσω και να κάνω ιδιαίτερα, γιατί ξέρω ότι όταν ο καθηγητής έχει την προσοχή του μόνο σε μένα, μπορώ εγώ σαν Αλεξάνδρα πάντα να βοηθηθώ καλύτερα. Οπότε έψαξα, βρήκα μια πάρα πολύ καλή κοπέλα να μου κάνει μάθημα, η οποία δεν ήταν καθηγήτρια, δεν ήταν δασκάλα. Απλά ήταν Ελληνίδα, γεννημένη, μεγαλωμένη εδώ. Το οποίο σημαίνει ότι μιλούσα τα γερμανικά όπως μιλάει μια Γερμανίδα. Πλήρωνα 15 ευρώ την ώρα ή 12, δεν θυμάμαι, και το λέω γιατί αν με βλέπει κοπέλα, μην νομίζω ότι λέω άλλη τιμή ψέματα, επιτίδες, ή 12 ήταν ή 15, δεν θυμάμαι. Έκανα μια μισή ώρα τη φορά. Για 2 φορές την εβδομάδα. Και μέσα σε 2 μήνες έδωσα το Β2, το πήρα, δεν κόπηκα, αλλά μιλούσα εδώ, μιλούσα πολύ. Δηλαδή, είχα ζητήσει και από τη διευθύντρια να μιλάμε όσο μπορούμε γερμανικά στα team, στα meeting κτλ. Δεν μιλούσα αγγλικά, μόνο με τα παιδιά και τους γονείς. Με τους υπόλοιπους μιλούσα γερμανικά και σιγά σιγά, όταν με αλλάξανε και... πώς το λένε, τμήμα και με πήγαν σε ένα άλλο τμήμα, η διευθύντρια μου είπε ότι εγώ δεν ξέρω αγγλικά, μόνο γερμανικά μπορώ να μιλάω μαζί σου. Της λέω ναι, μπορώ να μιλάω λέω και με τα παιδιά γερμανικά, μου λέει πολύ ευχαρίστως. Και έτσι άρχισε η γλώσσα μου να λύνεται. Πήγα λοιπόν στον Γκέτε εδώ πέρα, 8 Σεπτεμβρίου ήταν του 16,
Ναι, του 16, που σας είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο ότι εκείνη την ημέρα παρακαλούσα πολύ την Παναγία να μου δείξει ένα σημάδι ότι θα πάρω το πτυχίο, και ξαφνικά όπως κοιτούσα το κινητό μου στο μετρό είδα ότι 8 Σεπτεμβρίου είναι η γέννηση της Παναγίτσας μας. Άλλο θέμα αυτό, αλλά θυμάμαι την ημερομηνία για αυτόν τον λόγο. Τέλος πάντων, το πήρα το πτυχίο εγώ. Κατευθείαν με κάνανε ερτσιέριν από φλίγκεριν. Από βοηθό δηλαδή έγινα, από βοηθός έγινα νηπιαγωγός, άλλαξε ο μισθός μου κατά 300 ευρώ παραπάνω και μπόρεσα και με αυτό το πτυχίο να κάνω και την αναγνώριση του πτυχίου που έχω πει σε άλλο βίντεο. Το ζητούμενο όμως του θέματος σήμερα είναι να σας πω αν δυσκολεύτηκα. Δυσκολεύτηκα όπως θα δυσκολευτούν όλοι. Γιατί μπορεί να ξέρεις τη γλώσσα, αλλά όταν θα έρθεις εδώ να τη μιλήσεις τη γλώσσα, δυσκολεύεσαι. Κακά τα ψέματα. Δυσκολεύτηκα πολύ, πάρα πολύ, αλλά μετά σιγά 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 συνήθισα και άρχισε η γλώσσα μου να τρέχει, ροδάνει, να με ρωτάνε πόσα χρόνια είμαι εδώ, να τους λέω τότε 2 χρόνια ή 3 χρόνια. Εγώ τώρα το Μάιο κλείνω 5 χρόνια, από 5 χρόνια όπως περάσαν έτσι. Και γενικότερα θέλω από τον καινούριο χρόνο, που έχω κάποιες εκκρεμότητες να τελειώσω ακόμα, από τον καινούριο χρόνο θέλω να πάω και για προφήσιανση στα γερμανικά, γιατί θέλω να μάθω τη γλώσσα, όχι μόνο για τη δουλειά μου, για τις υπηρεσίες, για το σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ δεν έχω δυσκολευτεί, κακά τα ψέματα. Ένα τηλέφωνο να κάνω, να μιλήσω, να λύσω ένα θέμα για το σπίτι, κάτι. Είχα πάει, θυμάμαι, στην εφορία για τη δήλωση κατοίκων εξωτερικού. Δυσκολεύτηκα λιγάκι, αλλά εντάξει, τα κατάφερα. Κούτσα, κούτσα, κούτσα. Εκεί πέρα, εντάξει, θα πάμε. Να πάω σε ένα δημαρχείο, να δηλώσω κάτι για το παιδί. Να μιλήσω με το. Όχι με το παιδί, ο παιδί του είναι Έλληνας. Να μιλήσω κάτι, ρε παιδί μου, στο τηλέφωνο. Χρειάζεται η γλώσσα. Χρειάζεται. Προσπαθώ να ακούω όσο μπορώ και όσο μ' αρέσει, γιατί στην πραγματικότητα δεν μ' αρέσει. Τηλεόραση στα γερμανικά. Προσπαθώ να βάζω και τη μικρούλα να ακούει γερμανικά για να μάθει και αυτή να συνηθίζει το αυτή της σιγά σιγά. Αυτά δεν δυσκολεύτηκα γενικότερα πάρα πολύ. Γενικότερα να ξέρετε ότι αν δεν έχεις θέληση και αν δεν επαναπαυτείς όπως επαναπαύτηκα εγώ στην αρχή με τα αγγλικά που έλεγα μια χαρά αγγλικά κομπλέ κομπλέ, ξέρω εγώ δεν θα χρειαστεί να μιλήσω πολύ γερμανικά, ναι αλλά εμένα μου κάνει κακό αυτό. Οπότε αποφάσισα ότι πρέπει να μάθουμε λίγο τη γλώσσα καλύτερα. Να το πάμε στο Chat5, δηλαδή στο Proficiency. Και όλα θα πάνε καλά. Θα σταματήσω το βίντεο κάπου εδώ, γιατί δεν θέλω να πάει παραπάνω. Ελπίζω να σε κάλυψα με όλα αυτά που σου είπα. Διάβασμα θέλει, θέληση και να μιλάς με Γερμανούς όσο μπορείς. Με Έλληνες όχι τόσο. Όχι γιατί να μην μιλάς με Έλληνες. Απλά γιατί δεν θα εξασκείς τη γλώσσα. Εγώ, ας πούμε, που μιλάω τώρα με Έλληνες, τα έχω ξεχάσει. Γι' αυτό και θέλω μετά από το καινούριο χρόνο να βάλω μπρος για να μάθω κι άλλα. Γιατί με Έλληνες ξέρω εγώ που μιλάω, κακά τα ψέματα, παιδιά, θα ξεχνάς. Ό,τι αφήνεις, σε αφήνει. Όπως και το αυτοκίνητο, επειδή δεν οδηγώ εδώ, το ξέχασα πάλι. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Όσοι θέλετε να μου πείτε ιδέες για καινούργια βίντεο, εγώ εδώ είμαι να τις ακούσω και αν μπορώ κιόλας να τις κάνω. Τι άλλο. Τι μέρα είναι σήμερα, Παρασκευή. Α, σήμερα δεν έχει Νικολούλη. Οπότε εντάξει, το βράδυ θα μπορώ. Α, το βράδυ ενδέχεται να γυρίσω και ένα άλλο βίντεο. Δεν θα σας πω όμως με τι θα είναι. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ. Ενδέχεται. Αλλά θα είναι κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Προς το παρόν θα ανεβάσω αυτό το βίντεο. Και το βράδυ, αν είμαι λίγο καλύτερα, γιατί έχω πονοκέφαλο βασικά, γι' αυτό με βλέπετε έτσι και τα μάτια μου κάπως. Θα το ανεβάσω το βιντεάκι. Ελπίζω ο καιρός εκεί που είστε να είναι καλά. Εδώ πέρα είναι χαρά Θεού, καλοκαιριάζει, αλλά καλοκαιριάζει τώρα, γιατί από Τρίτη θα αρχίσει βροχές και καταιγίδες πάλι. 10 βαθμούς θα έχουμε, μείον. Δηλαδή από 23 θα πάει 13. Έμαθα ότι έκανε και σεισμό χθες. Σεισμό χθες στην Αθήνα. Αλλά 33,7 ήταν στην Κόρυθο. Δεν θυμάμαι πού. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μην πανικουβάλλεστε από τέτοια πράγματα. Τι κορώνες, τι σεισμούς, τι. Εμείς θα τα παλέψουμε όλα, θα τα καταφέρουμε όλα. Υγεία να έχουμε. Να χαμογελάμε όσο μπορούμε και όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Άντε, τσάγια. Φιλάκια πολλά, γεια.